15 εκατομμύρια άνθρωποι σε όλο τον κόσμο πάσχουν από σοβαρά προβλήματα στον κερατοειδή χιτώνα του ματιού τους, τα οποία μπορούν να τους οδηγήσουν ακόμη και στην τύφλωση. Δυστυχώς, τα μοσχεύματα δεν είναι επαρκή. Βρετανοί επιστήμονες, ωστόσο, υπόσχονται να δώσουν λύσεις στο πρόβλημα. Παρουσιάζουν τον πρώτο τρισδιάστατα εκτυπωμένο κερατοειδή χιτώνα ματιού, διευρύνοντας έτσι τις απίστευτες εφαρμογές της βιοεκτύπωσης. Πριν προχωρήσουν στην εκτύπωση, οι ερευνητές από το Πανεπιστήμιο του Νιούκασλ χρειάστηκε να δημιουργήσουν ένα υλικό μαλακό ώστε να μπορεί να εκτυπωθεί, αλλά και αρκετά σκληρό ώστε να μπορεί να διατηρήσει το σχήμα του. Το τελικό βιομελάνι βασίστηκε σε βλαστοκύτταρα, κολαγόνο και οξέα από άλγη, ένα είδος φυκιού. Χρειάστηκαν μόλις 10 λεπτά για να ολοκληρωθεί η εκτύπωση, που έγινε σε ένα φθηνό βιοεκτυπωτή σε ομόκεντρους κύκλους. Καταρχήν σχηματίστηκε ο κερατοειδής χιτώνας και έπειτα αναπτύχθηκαν τα βλαστοκύτταρα σε κανονικό ιστό. Οι ερευνητές πιστεύουν τώρα ότι το επίτευγμά τους μπορεί να σώσει εκατομμύρια ανθρώπους σε όλο τον κόσμο. Για τη διάδοσή του, ωστόσο, θα χρειαστούν ακόμη λίγα χρόνια έρευνας και πειραματικής εφαρμογής. Οι επίπεδες συσκευασίες και οι πτυσσόμενες κατασκευές γενικότερα κατακτούν ολοένα και περισσότερους εμπορικούς τομείς. Καταλαμβάνουν λιγότερο χώρο και η μεταφορά τους γίνεται πιο εύκολα και με μικρότερο κόστος. Τα υλικά που φέρνει το μέλλον, ωστόσο, υπόσχονται ακόμη πιο εντυπωσιακές εφαρμογές. Έπιπλα, για παράδειγμα, από θερμοπλαστικό. Τα παραλαμβάνεται σε φύλλα και παίρνουν την τελική τους μορφή με τη βοήθεια ενός απλού σεσουάρ. Οι ερευνητές στο Εργαστήριο Μορφοποίησης Ύλη στο Πανεπιστήμιο Καρνίγκη Μέλλον ερευνούν τις δυνατότητες και εφαρμογές που μπορούν να έχουν διάφορα δυναμικά και προσαρμοστικά υλικά. Με τη μέθοδο Thermorph που ανέπτυξαν και χρησιμοποιώντας απλούς φθηνούς τρισδιάστατους εκτυπωτές, εκτύπωσαν αυτά τα επίπεδα πλαστικά αντικείμενα που όταν θερμαίνονται διπλώνουν μόνα τους και παίρνουν την τελική προκαθορισμένη τους μορφή. Μπορούν να πάρουν τη μορφή αυτοσυναρμολογούμενων επίπλων, ακόμη και πλαστικών καταφυγίων για περιπτώσεις έκτακτων αναγκών, που θα στέλνονται σε φύλλα και θα παίρνουν την τελική τους μορφή όταν εκτίθενται στην ηλιακή θερμότητα. Πόσες δουλειές περιλαμβάνει η φροντίδα ενός νοικοκυριού? Περισσότερες από 3.000, τουλάχιστον αν πρόκειται να τις αναλάβει ένα ρομπότ. Το Εργαστήριο Επιστήμης της Πληροφορικής και Τεχνητής Νοημοσύνης του MIT δοκίμασε να εκπαιδεύσει ένα ρομπότ στα οικιακά. Η διαδικασία, ωστόσο, είναι πιο σύνθετη από ό,τι φαντάζεστε. Οι ερευνητές δημιούργησαν το εικονικό σπίτι που αποτελεί προσωμείωση ενός πλήρους νοικοκυριού. Μέσα σε αυτό, το ρομπότ καλείται να διεκπαιρεώσει συγκεκριμένες εργασίες σε διάφορους χώρους, όπως η κουζίνα, το καθιστικό και το μπάνιο. Μια απλή εντολή, ωστόσο, φτιάξε μου ένα καφέ, για παράδειγμα, περιλαμβάνει περισσότερα στάδια για ένα ρομπότ, αφού για το ανθρώπινο μυαλό κάποιες ενέργειες εξυπακούονται. Για το λόγο αυτό, λοιπόν, οι ερευνητές τεμάχησαν κάθε εργασία σε πολλές υποενότητες, ακόμη και για τις πλέον διασκεδαστικές, όπως για παράδειγμα το να χαλαρώσει το ρομπότ μπροστά στην τηλεόραση. Οι ερευνητές πιστεύουν ότι με τη διάδοση των ρομποτικών βοηθών και τον εμπλουτισμό των βάσεων δεδομένων που χρησιμοποιούν, η διαδικασία θα απλοποιηθεί. Θέλουν εξάλλου να εισαγάγουν ακόμη και βίντεο από το YouTube για την εκπαίδευσή τους, κάτι που θα επιτρέπει στα ρομπότ να μαθαίνουν πιο εύκολα, ακόμη και να τα αντιγράφουν με το δικό τους προσωπικό στυλ.